Καλωσορίζουμε και φέτος τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού για το, και το δεύτερο με την τεράστια βιώτηση όπως το λιμάνι του Ναυπλίου. Και ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, μιας και αυτές τις επίσης τις ώρες και πληροφορίες μας δίνουν να καταλάβουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα. Στόχος του Δήμου Ναυπλιαίων είναι να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της περιοχής και σε συνδυασμό με την επικείμενη δημιουργία της Μαρίνας πολιτικών σκαφών στην Άφρα, να γίνει κέντρο θαλάσσιου τουρισμού για την ανατολική Πελοπόννησο. Το πρώτο, με την τεράστια ιδιότητα μας, έδωσε την ευκαιρία να ανοιχτούμε στην χώρα του Κιώτη και το όνομα του Ναυπλίου, του Δήμου και του Λιμανιού του να αρχίσει να ακούγεται ανάμεσα σε αυτό που συζητάμε για πολιτική σκάφη και τουρισμό εξωτερικού επίπεδου. Με όλη αυτή την πληροφόρηση που δόθηκε πέρσι, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο φέτος να αγκαλιαστεί ακόμα περισσότερο η συγκεκριμένη εκδήλωση και η συγκεκριμένη έκθεση, μιας και δική μας πεποίθηση είναι ότι πρέπει να αποτελέσει ίσως την κορυφή των ενεργειών, οι οποίες πρέπει να γίνονται από το Δήμο προς την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Ξέρουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι και θέλουμε να είναι το σημείο εχθρής. Από εκεί πέρα, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Η έκθεση πολιτικών σκαφών μας δίνει αυτό το δικαίωμα, μας δίνει αυτό το δρόμο για να ακολουθήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί βρίσκεται πάντα κοντά μας και πάντα συντελεί στο να υλοποιούνται τέτοιες ενέργειες και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τους εκπροσώπους του Ελληνικού Σύνδεσμου Τουρισμού, που τους οποίους είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία πέρσι με ένα υπέροχο αποτέλεσμα για όλη την περιοχή και όλους όσους συντελούν, όπως είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Πρόεδρος του Καρτερίκαμπου και το Διοικητικό Συμβούλιο, συντελούν για να γίνονται αυτά πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλοι θα αγκαλιάσουν την εκδήλωση που μόνο θετικά έχει να προσφέρει στην περιοχή και αυτό που είναι σίγουρο θα κάνει θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν μια από τις μικρότερες περιοχές της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.